Καταρχάς, Έτσι. μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε τα ονόματα που είχε στο καρνέ του Γιαννάκη Σωμήρου? Είναι όντως αυτά που μεταδώσαμε? Νομίζω πάνω κάτω είναι αυτά τα ονόματα. Είναι αυτά. Αυτό σημαίνει, κύριε Παπαδάκη, ότι είχατε λάβει την έγκρισή τους προτού περιληφθούν στη λίστα, ή είναι αυτό που θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα? Υπάρχει μια προέγκριση, αν θέλετε, μια προσυνεννόηση? Υπήρξε μια προσυνεννόηση. Φυσικά δεν υπήρχαν τελικά αποτελέσματα να έχουμε φτάσει στο τελικό σημείο για να πούμε ότι είναι δεδομένη υποψηφιότητα, ναι, του οποιοδήποτε. Ερωτώ αυτό γιατί η κοινή συνισταμένη, με απλά μαθηματικά, είναι ο Μάξης Κεραυνός. Έτσι, αυτό τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ ότι περιλαμβάνεται. Αυτό το όνομα περιλαμβάνεται σε όλες τις λίστες. Ερωτώ λοιπόν αν έχει γίνει ή όποια επαφή μαζί του και αν υπάρχει ένα τελικό ok από τον ίδιο. Γι' αυτό δόθηκε το απαραίτητο χρονικό διάστημα, κύριε Τσουρούλη, μέχρι την Τετάρτη που θα γίνει η επόμενη συνάντηση, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επαφές για να ξεκαθαρίσουν οι τελικές προθέσεις και από τους ενδυνάμει υποψηφίους. Γι' αυτό δόθηκε αυτός ο χρόνος, ώστε για να ξεκαθαρίσουμε. Επειδή μιλάτε με τον πρόεδρο, μέσα στη συνάντηση πάντως δεν υπήρξε επαφή με κάποιον εξ αυτών που προτάθηκαν. Έτσι. Όπως γνωρίζω, κατά τη διάρκεια της συνάντησης δεν έγινε καμία συνάντηση. Μάλιστα. Καμία συζήτηση, ναι. Καμία επαφή. Καμία επαφή. Τώρα, η διακήρυξη καθαρίστηκε ότι είναι στο τραπέζι σήμερα, έτσι, για να τα πάρουμε τα πράγματα, αν θέλετε... Διασαφηνίστηκε ότι είμαστε απολύτως προσιλωμένοι στην διακήρυξη αρχών, την οποία έχουμε... Και ότι δεν υπάρχουν πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία σε αυτή τη διακήρυξη. Για μας είναι η διακήρυξη αρχών, θα εξευρεθεί ο υποψήφιος και τότε θα γίνει η πορεία προς το λόγο, κύριε Τσουρούλη. Γιατί το σημαντικό είναι ότι η κοινωνία αναμένει από τον ενδιάμεσο χώρο την εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Είναι, αν θέλετε, μείζον να μας ξεκαθαρίσετε αν αυτή η διακήρυξη μπορεί να αποτελέσει προϊόν διαπραγμάτευσης. Είτε από εσάς, είτε από τον υποψήφιο. Ο υποψήφιος μπορεί να διαπραγματευτεί αυτή τη διακήρυξη και να εξασφαλίσει, λέω εγώ τώρα, την υποστήριξη και του ΑΚΕΛ. Σε θέματα αρχών δεν μπορούν να γίνουν πτώσεις. Εμείς θεωρούμε ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει υπομάλιστη διακήρυξη αρχών, ούτως ώστε να πορευθεί προς όρων των λαών, γιατί δεν είναι θέμα ενός κόμματος. Θα αναζητηθούν συγκλήσεις με όλη την κοινωνία. Και νομίζω αυτό είναι το ουσιαστικό, αλλά σημειώνω ότι δεν μπορούν να γίνουν πτώσεις επί θεμάτων αρχών της διακήρυξης. Και αυτή η διακήρυξη έχει μόνο αρχές μέσα. Ακριβώς. Ναι. Συνεπώς, από την κατάληξη, θεωρούμε... στο τέλος της ημέρας σήμερα, λέγαμε ότι είναι μια σημαδιακή ημέρα, αν θέλετε, καθοριστική ημέρα για το μέλλον της όποιας συνεργασίας. Είστε περισσότερο αισιόδοξος? Είμαστε πολύ περισσότερο αισιόδοξοι, για να μένουμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα καταλήξουμε και στο όνομα φορέα, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την πρόταση του ενδιάμεσου χώρου. Προβληματίζει ότι πιθανόν να είναι ένας που θα υποστηρίξουν οι τέσσερις και να είναι και η υποψηφιότητα του κυρίου Λιλίκα απέναντι? Αυτό θα θεωρηθεί ίσως... Αυτά θα συζητηθούν όλα την Τετάρτη, κύριε. Μάλιστα.